τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, και μια που θα δείξουμε ένα μικρό βιντεάκι από τα 25 χρόνια της ομάδας Αιγαίου των γιατρών στο νερό, στα νερά του Αιγαίου. Κοιτάξτε εγώ τι μου έφεραν σήμερα. Ένα καταπληκτικό όπως και πέρσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω τα λέει όλα. 20 Μαΐου, έτσι, μια φωτογραφία έπρεπε, Γιώργο, να με βγάλεις, να κρατάω έτσι. Μαζί να κρατάω τη βαρκούλα. Είναι υπέροχο με η γαλάζια χρώματα και λευκό πανί. Και σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η πολύ δραστήρια Εκκλησιαστική Επιτροπή, έτσι, του Αγίου Νικολάου, στέλνει μήνυμα ότι την επόμενη Δευτέρα, 6:30 το απόγευμα, ξεκινάει ο αρχιερατικός Εσπερινός. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι η 20 Μαΐου. Στον Άγιο Νικόλαο υπάρχει το σχετικό κλήτος εκεί που είναι αφιερωμένο στη γιορτή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οπότε το λέει λοιπόν εδώ η αφίσα η ωραία η βαρκούλα, που είναι πάρα πολύ όμορφη, και συγχαρητήρια σε όποιον το έφτιαξε. 20 Μαΐου, την άλλη Δευτέρα, εκεί στον Άγιο Νικόλαο, μετά την ολοκλήρωση του αρχιερατικού Εσπερινού και τις ευχές όλων μας, ξεκινάει στις 8 περίπου το παραδοσιακό πανηγύρι με χορούς και τραγούδια και με τα καλλιδονάκια που θα είναι εκεί 8 περίπου το βράδυ. Νομίζω ότι ήδη κάνετε εικόνα στο ότι όλοι οι υποψηφοί μας θα είναι εκεί να χορέψουν, να δουν τον κόσμο, να μας ευχηθούν. Ωραίες στιγμές, έτσι. Λοιπόν, μια που μιλάμε με βάρκα και νερά και τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι κάνει η ομάδα Αιγαίου που συνεχώς πάει κάθε μέρα και σε άλλο νησάκι. Νομίζω ότι είναι η Δονούσα, κάπου είναι Αμοργός εδώ, στα όρια μας, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, απέναντι μας είναι από Μυρτιές. Πολλές φορές τη βλέπουμε εδώ, βλέπουμε τον Αμοργό. Πάμε να δούμε λοιπόν εκεί τι έγινε με τις φανταστικές εικόνες και όλα όσα πράττουν 25 χρόνια στα νερά του Αιγαίου. Αφού λοιπόν μιλάμε τώρα για τα νερά του Αιγαίου, να πούμε πως η λιμενική αρχή της ΚΟ, χθες, αγαπητοί μου φίλοι, έμαθε για ένα περιστατικό προσάραξης σκάφους εκεί στη θαλάσσια περιοχή Αμόγλωσσας ΚΟ, που δεν είναι και η πρώτη φορά που ακούμε τη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί έχουν προσαράξει και πολλά άλλα σκάφη, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα. Άμεσα λοιπόν στην περιοχή πήγαν εκεί δυνάμεις για να βοηθήσουν, εντόπισαν τη θαλαμυγό. Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και συνολικά στη Θαλαμυγό, στο σκάφος αυτό, εντοπίστηκαν 22 αλλοδαποί, οι οποίοι μετεβιβάστηκαν με ασφάλεια και μέριμνα των δικών μας εδώ σε άλλο σκάφος και βγήκαν βέβαια στο λιμάνι της ΚΟ, όπου συνελήφθησαν 2, διότι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, ενώ γίνεται βέβαια προανάκριση και κατασχέθηκε το σκάφος. Ενώ ευτυχώς δεν έγινε κάποιος τραυματισμός, έτσι και δεν παρατηρήθηκε κάποια ρήπανση στην όλη εκεί περιοχή. Γιατί, ξέρετε, καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά. Αύριο Τρίτη, 14 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, θα είναι η κεντρική ομιλία παρουσίαση του ψηφοδελτίου της παράταξης Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου στο Ροδίνι. Είναι ένα κάλεσμα, Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια 4 Εποχών, για όλο τον κόσμο, για όλο το κοινό. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία. Εμείς να ευχαριστήσουμε τους σπόνσορές μας, τη μεγάλη εταιρεία πετρολοειδών Αργό της οικογένειας Ψαρομπά. Να ευχαριστήσουμε το κέντρο αισθητικής Βλάμου που σας υπενθυμίζει καλοκαίρι έρχεται. Ελάτε, δώστε κι εσείς, κάντε το δικό σας ραντεβού ομορφιάς, αντιγύρανσης, μεσοθεραπείας, περιποίησης των άκρων και ό,τι άλλο επιθυμείτε, 2243-024-682. Αύριο και πάλι μαζί έχουμε πολλά να πούμε και να δούμε.
Έχουμε να δούμε και κάτι από Darwin, μια που ήδη προετοιμάζονται για το Γκλέντι, αλλά οι ομάδες εκεί όλο και κάποιο έχουν να μας δείξουν μικρό βιντεάκι. Ο Αντώνης Μιαούδης έχει φροντίσει γι' αυτό. Αύριο θα τον έχουμε και μαζί μας. Αύριο θα ξεκινήσουμε και ξανά τις υποψηφιότητες, αλλά και τις παρουσιάσεις εδώ μέσα από τις εκπομπές μας. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Καλή δημιουργική συνέχεια σε όλους. Γεια σας.